Ολοκληρώθηκε μόλις η ανοιχτή συνεδρίαση που πραγματοποιήσαμε για τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης του νέου μας ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ 2021-2027 με ύψος 426 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό υπερδιπλάσιο του σημερινού ΕΣΠΑ που πετύχαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια αγώνων και διεκδίκησης για τις ανάγκες της περιφερειάς μας, θα ξεκινήσει από το επόμενο έτος και σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της οριστικοποίησης. Προς τούτο, δεκάδες φορείς, θεσμικοί εταίροι, πολίτες συμμετείχαν και συμμετέχουν στη διαβούλευση, όπου επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα συντάσσεται ως οφείλει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τους στόχους που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως το κυριότερο θα έχει ως πρώτη ύλη, ως μαγιά, όλες τις ανάγκες, τις προτεραιότητες, τις ευκαιρίες που αναδεικνύει η κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας μέσα από τους θεσμικούς της εκπροσώπους. Αυτό λοιπόν κάναμε σήμερα. Το σχέδιό μας παραμένει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας δεκτικό στις παρατηρήσεις και στις προτάσεις σας και πολύ σύντομα θα έχουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, πλήρες, που θα υπηρετεί την ανάπτυξη, την κοινωνία, τις ιδιαίτερες περιστάσεις και καταστάσεις της περιφέρειάς μας και όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε καλύτερο τον τόπο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Διαχειριστική Αρχή για την εξαιρετικά άρτια τεχνική δουλειά που πραγματοποίησαν και όλους όσοι συμμετείχαν πρόθυμα στη διαβούλευση για τις πραγματικά πολύτιμες προσλαμβάνουσες που μας έδωσαν για την ολοκλήρωση του σχεδίου.